η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι του Αγίου Πνεύματος, η άλλη μέρα της Πεντηκοστής. Πεντηκοστή λέγεται στα βιβλία μας τελεία γιορτή. Τελεία γιορτή, δηλαδή μας ανέβασε ο Κύριος με το οικονομικό του σχέδιο εκεί όπου είμεθα προτού να πέσουμε. Άρχισε η γιορτή από το Πάσχα, αλλά και πριν από το Πάσχα είχαμε πάλι άλλο κύκλο, μεγάλη τεσσαρακοστή και τα λοιπά. Με το Πάσχα συμπληρώνεται 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γι' αυτό και έλεγε την Πεντηκοστή, και έχουμε εορτάσαμε χθες την γιορτή αυτή και σήμερα την άλλη μέρα ειδικά εορτάσαμε το Άγιο Πνεύμα. Θέλω να πω ότι νιώθουμε κάπως κουρασμένοι, γιατί ξέρετε αυτά τα αέτια πετάγματα. Είπα αέτια πετάγματα γιατί τα Ευαγγέλια που ακούμε μετά το Πάσχα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αν έχετε δει την εικόνα του Ευαγγελιστού του Ιωάννου, θα δείτε ότι δίπλα του έχει ένα αιτό. Και ο αιτός υποδηλώνει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του. Είναι πέταγμα. Γι' αυτό και είπα αέτια πετάγματα. Και γιατί διαβάζεται κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μετά την εορτή του Πάσχα? Γιατί ξέρετε πριν από το Πάσχα ήταν η κατήχηση των κατηχουμένων. Εβαπτίζονται μεν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά δεν σταματούσε η κατήχηση τότε, συνεχιζόταν και μετά το βάπτισμα η κατήχηση από ανώτερο κείμενο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και τα Ευαγγέλια είναι από το κατά Ιωάννη μετά το Πάσχα. Λοιπόν, νιώθουμε κάπως κουρασμένοι και νιώθουμε κουρασμένοι επειδή δεν είμαι του ύψους, και όταν ένας είναι έχει όλο υψηλά νεβάσματα κάπου κουράζεται, ενώ οι θεούμενοι άνθρωποι εκεί το χαίρονται το πετάγμά τους. Λοιπόν, από αυτά τα πετάγματα, όπως τα είπα, δηλαδή τους κύκλους, τους ουρανίους κύκλους που διαγράφουν οι ορτές, επειδή είμαι θατελής νιώθουμε κάπως κουρασμένοι, και τώρα η Εκκλησία το λαμβάνει υπόψη αυτό και πέφτουμε πάλι στα χαμηλά και αρχίζουμε πάλι από την αρχή, και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα είναι εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, και έχουμε μία με τροφοδοσία και διδασκαλία τα εορτάσεις που περάσαμε, έχουμε μία πορεία, είναι να χαράσουμε τώρα τη νέα μας πνευματική πορεία, που εύχομαι για σας, ευχηθείτε και εσείς για μένα, να είναι πιο καλή από την περσίνη τουλάχιστον. Σας εύχομαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για την οποία επικαλευθήκαμε τον Κύριο να μας στείλει, και έλεγα σήμερα στο κήρυγμά μου ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι θυμηθείτε παρακαλώ τα μαθήματα που κάναμε και χωρίσαμε στο Θεό ουσία και ενέργεια, και όταν λέμε να επικαλεστούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και έλεγα τι καλύτερη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και για μένα πρακτικά τον καλύτερο ορισμό τι είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον έδωσε ο πατήρ Πορφύριος, με βάση βέβαια
τους προηγουμένους πατέρας τους οποίους μιλούσε ο Άγιος Πορφύριος, που έλεγε αυτό το απλό και χαριτωμένο, ότι χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού. Το παιδάκι είναι πεισματικό, χτυπάει τα πόδια του, νευριάζει, φωνάζει, κλαίει, το παίρνει η μανούλα του στην αγκαλιά, το θοπεύει, το χαϊδεύει και συνέρχεται το μικρό. Έχουμε λοιπόν όλη ανάγκη από τη χάρη του Θεού, από τη θοπία, από την αγάπη του Θεού, την οποία έχουμε, γιατί ο Θεός την αγάπη και την έχει δώσει πλούσια στην Εκκλησία Του, και εμείς που φυτάμε στην Εκκλησία απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού. Αλλά θέλουμε αυτό το ειδικό, την αγκαλιά της Παναγίας μας. Θυμηθείτε τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό που έλεγε: «Μπράβο παιδιά μου, είστε στον κόρφο της Παναγιάς». Εκεί στην αγκαλιά της Παναγίας μας έχουμε το χάδι της, έχουμε τη χάρη του Θεού. Σας εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να έχετε τη χάρη του Θεού στην πνευματική σας πορεία και όλα τα πράγματα θα πάνε χαριτωμένα. Μα και αποτυχία να έχετε σε μερικά πράγματα, δεν θα συνοχωρηθείτε με τη χάρη του Θεού. Θα λέτε: «Α, για το καλό μου είναι». Και θα το χαρείτε περισσότερο. Για να μην το επιτρέψει ο Θεός να γίνει αυτό, «Α, είναι για το καλό μου». Ναι. Και θα μου γινόταν κακό αν το πετύχανα εκείνο που θέλω. Πόσοι άνθρωποι παρακαλούσαν, αγωνίζονταν για να πετύχουν μερικά πράγματα, τα πέτυχαν και είδαν αποτυχία από την επιτυχία τους αυτή. Γιατί υπάρχει ικτρά αποτυχία μέσα στη λεγόμενη επιτυχία. Σε εύχομαι τη χάρη του Θεού να τη ζητάτε τακτικά στην προσευχή σας. Να λέτε: «Θεέ μου, δώσ' μου τη χάρη σου». Όταν δεν έχουμε χάρη Θεού, αυτό πώς λέγεται? Λέγεται οργή Θεού. Και στη Θεία Λατρεία ευχόμεθα: «Υπέρ του ρισθήν εμάς από πάσης θλίψας οργής». Οργή Θεού είναι η απουσία της χάριτός του. Αν μας πάρει ο Θεός τη χάρη του, πάμε κατά κρυμνού, κατά διαούλου, λέμε, πάμε κατά οργή Θεού. Και σαν να βλέπω και στην πατρίδα μας, ο Θεός έχει πάρει τη χάρη του, γιατί δεν τηρούμε τα σεντολάς του. Δεν έχουμε φόβο Θεού. Στοιχειώδη πράγματα δηλαδή. Δεν εκκλησιάζονται οι Έλληνες σήμερα. Δεν προσεύχονται, δεν νηστεύουν. Υπάρχουν βέβαια χριστιανικές οικογένειες, αλλά λέμε για όσους επιτοπλίστων και πρέπει να πονέσουμε και να λέμε: «Θεέ μου, δώσ' μας τη χάρη σου», την οποία χάρη Θεού την παίρνουμε πού? Στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία ακούτε περί το τέλος, ενώ εκείνο το ωραίο τροπάρια του ψάλτου, είδαμε το φως των αληθινών, ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Και ειδικά όταν γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ξέρετε, ο ιερεύς εύχεται τη χάρη του Θεού στα προκείμενα δώρα, και είναι αλήθεια ότι κατεβαίνει και μεταποιεί, μεταβάλλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί που είναι στο Άγιο Ποτήριο σε αίμα Χριστού, αλλά είναι πάλι αλήθεια αυτό που λέγει πρώτα ο ιερεύς: «Κατάπεμψαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς», και έπειτα προκείμενα δώρα τα αυτά. Όπως είναι αλήθεια ότι κατεβαίνει στα τίμια δώρα και τα μεταβάλλει, και έχουμε παρουσία μετά του σώματος και αίματος του Κυρίου, δηλαδή του ιδίου του Κυρίου μας, έτσι και πριν, έτσι και αυτό που είπε πριν, ότι κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέμε: «Είδαμε το φως των αληθινών, ελάβουμε πνεύμα επουράνιο», κατέρχεται όμως κατά το άνοιγμα που κάνει η ψυχή μας. Άμα είναι ολάνοιχτο το παράθυρο, μπαίνει πολύ ο ήλιος. Άμα είναι αυτό κλειστό, μπαίνει από καμία σχισμή, γιατί για να πάει στην εκκλησία ο άλλος πιστεύει κάπως, παίρνει κάτι. Δεν πήρε το πολύ που έχει ο πνευματικά προηγμένος, αλλά κάτι παίρνει, κάτι ωφελείται κανείς. Και από το θυμίαμα και από την οδημή και το να κοιτάξει τα εικονίσματα, και αυτό πάλι είναι ευλογία. Σας εύχομαι λοιπόν, Κύριε, επαναλαμβάνω, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την ευκαιρία της σημερινής εορτής. Η δε χάρη του Θεού το Άγιο Πνεύμα, λέμε, δόθη την ημέρα της Πεντηκοστής, υπήρχε και πρώτα,
γιατί δεν νοείται έτσι να μην το Άγιο Πνεύμα υπήρχε απαρχής, είναι προαιώνιον. Πώς λέμε στο πιστεύω, ελάτε να το πούμε, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το συμπατή και όσοι προσκυνούμενον και συντοξευόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Ό,τι έχει Παλαιά Διαθήκη είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι φώτιση δημιουργητή. Το λαλήσαν διά των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα ελάλησε διά του στόματος των προφητών, άρα και πριν πρώτης Πεντηκοστής υπήρχε η ενέργεια, ο φωτισμός του Άγιου Πνεύματος. Αλλήμον να πούμε ότι δεν υπήρχε. Μάλιστα. Μετά από αυτά, αγαπητοί μου κύριοι, θέλω να στα κειμενά σας, και χαίρομαι που τα έχετε ενωπιόν σας, να μελετήσουμε τη συνέχεια των αγιογραφικών μελετών μας. Μελετούμε το ψαλτήριο, είμεθα στον 26ο ψαλμό. Σας συνιστώ να διαβάζετε ένα ψαλμό κάθε μέρα και θα αγαπήσετε πολύ το ψαλτήριο και θα κινήσει το ενδιαφέρον αυτό να διαβάζετε και τα άλλα τα βιβλία. Κάθε μέρα ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, αυτό να το έχετε νου μου, κανόνα για τη ζωή σας, και εσείς ίδιοι να γίνετε πνευματικοί του εαυτού σας και να είστε αυστηροί επιτιμητέ του εαυτού σας όταν δεν διαβάζετε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή. Όχι επιστημονικός όπως διαβάζεις εσύ, κυρία, διαβάζεις την Αγία Γραφή, ξέρω, είσαι θεολόγος, διαβάζεις επιστημονικός, αλλά να διαβάζουμε πνευματικός. Γι' αυτό θυμάμαι τώρα τον πατέρα Αγωστίνο, όταν μας έλεγε, έβλεπε ότι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, έλεγε, πώς τη διαβάζεις τώρα την Αγία Γραφή? Γιατί διαβάζαμε, γιατί έπρεπε να διαβάζουμε το μάθημα το θεολογικό του Πανεπιστημίου, και το οποίο ήταν βιβλικό κείμενο, το διαβάζουμε για να απαντήσουμε στον καθηγητή. Διαβάζουμε διάθεση να ωφεληθούμε από το κείμενο, να πάρουμε τη χάρη του κειμένου, γιατί είπαμε αυτό το κείμενο είναι Άγιο Πνεύμα, είναι γραμμένο με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Έχει να μας πει λοιπόν πνευματικό δίδαγμα, αυτό το δίδαγμα να συλλάβουμε.
Τον 26ο ψαλμό. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλιβωτές με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσαν κλπ. Να μην σας αργώ και να το διαβάσουμε, έχετε το κείμενο ποιών σας. Ο ψαλμός αυτός που έχει 14 στίχους φαίνεται εύκολος στην ερμηνεία του, αλλά δεν είναι εύκολος, γιατί πιο είπαμε είναι το δύσκολο, το δέσιμο του ψαλμού. Να νοήσουμε την έννοιά του, το νοημά του. Και φαίνεται ο ψαλμός δύσκολος κατά τούτο, ότι ενώ στην αρχή ακούμε τον ψαλμωδό με δύναμη ψυχής, με ορμή να θριαμβολογεί, να καυχάται για την πίστη του, τη δυνατή, και να λέει δεν φοβάμαι τίποτε, μετά στον 7ο στίχο τον βλέπουμε ότι πέφτει όχι κατά την πίστη του, αλλά εκφράζει ένα άλλο πνεύμα. Το βλέπουμε ότι θλίβεται, αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο, ότι και ζητάει και το καφυσιολογικό. Τι να φοβηθήσουμε, δεν φοβάμαι κανέναν γιατί έχω το Θεό μαζί μου. Στον 7ο στίχο γίνεται λέει σε με. Θα πούμε γι' αυτό. Σας λέγω όμως από την αρχή ένα πρόβλημα του ψαλμού, το οποίο προβλημάτισε τους ερμηνευτές και έδωκαν διάφορες ερμηνείες, ότι πρόκειται για άλλο ψαλμό, για άλλο ποιητή, για ότι έχουμε κάποιον άλλον ψαλμό που προσετέθη εδώ, ότι δηλαδή ο ψαλμός δεν είναι ενιαίος, έχει άλλον συνθέτη. Εγώ θα πω και θέλω να υποστηρίξω για λίγο μετά την ανάλυση του ψαλμού, θέλω να πω ότι ο ψαλμός είναι ενιαίος, είναι από τον ίδιο ποιητή, και μάλιστα θα πω είναι του Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει ο ψαλμωδός, του Δαβίδ πρώτου Χριστίνε. Αλλά σας παρακαλώ, και τα φιλολογικά κείμενα πάρτε το λογικά, με ακούτε παιδιά, ένας άνθρωπος και σύγχρονος και τα λοιπά, μπορεί να γράψει περνά την ίδια μέρα, να αντιμετωπίζει, είναι θαρετό, δυνατό στην πίστη, αλλά αντιμετωπίζει προς το μεσημέρι κάποιο πρόβλημα οικονομικό και λέει αχ Παναγία μου σώσε με και λοιπά, λέει σε με. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό και να πούμε αυτό είναι άλλο ανθρώπου και άλλο το πρωινό που έλεγε. Έχει δηλαδή και φιλολογικός αυτό το επιχείρημα των άλλων που θέλουν να τμήσουν και να χωρίσουν τον ψαλμό και να αποδώσουν από τη μέση και κάτω σε άλλο συνθέτη, γιατί έχει άλλη ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστό και επιστημονικός, αλλά και πρακτικό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, για να εγγύσουμε παρακαλώ. Θα παραδεχθούμε λοιπόν ότι ο ψαλμός είναι ενιαίος, θα παραδεχθούμε ότι είναι του Δαβίδ και μας βοηθά η επιγραφή, μας βοηθεί η επιγραφή που λέγει πρώτου Χριστίνε. Τι σημαίνει αυτό, εσύ κύριε φοιτητά, πρώτου Χριστίνε σημαίνει πρωτού να Χριστεί. Τι είναι Χριστεί, βασιλεύση. Για τον Δαβίδ έχω να σας πω ότι έχουμε τρεις χρήσεις. Μία χρήση από τον Σαμουήλ. Δεύτερη χρήση από τη φυλή του Ιούδα της βασιλεία, και τρίτη χρήση από όλες τις φυλές. Ήτανε χρήση κυριολεκτικά ή ήτανε κάποια άλλη πράξη? Πάντως η πρώτη χρήση κανονική είναι. Δεν θα την πω χρήση την άλλη, θα την πω αναγνώριση. Η τρίτη μπορεί να ήταν χρήση, γιατί ήταν μια διακήρυξη πανηγυρική, ενώ του Σαμουήλ έγινε μία εκλογή, προσωπική εκλογή, αυτός κυβερνούσε, ο Σαμουήλ ήταν, και τον έκρισε ως εκ μέρους του Θεού. Ήταν χρήση αυτό, αλλά ήταν, διότι το άλλο ήταν μία αναγνώριση από τις φυλές του Ιούδα, και η τρίτη ήταν μία ανακήρυξη του σε βασιλέα, εκεί πρέπει να έχουμε χρήση πάλι.
Πρώτου Χρυσφίνε, εδώ τώρα, εκ των τριών, εσείς τι γνώμη έχετε? Ποια χρήση πρέπει να αποδώσουμε στο Δαβίδ? Νομίζω είναι από τα περιστατικά που λέγει, που θίγονται εδώ στον Ψαλμό, ότι πρόκειται περί της Δευτέρας χρήσεως. Θα δούμε. Λοιπόν, για να ερμηνεύσουμε τον Ψαλμό, θα πρέπει να σας πω ότι εδώ ο ποιητής του, δηλαδή ο Δαβίδ, είναι, παρουσιάζεται ως δυνατός στην πίστη, μία πίστη ισχυρή και ακράδαντη προς το Θεό, και λέγει καθαρά «δε φοβάται τίποτε, γιατί έχει το Θεό μαζί του». Ακούστε πως αρχίζει. «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω?» Είναι αυτό, παρακαλώ, που είπε ο Απόστολος Παύλος κάπως στην προδρομέως επιστολή. «Ή ο Θεός υπερ ημών της καθημών», αν έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν φοβούμε τίποτα. Ποιος μπορεί να... Όλοι οι δαίμονες να βγούνε, αν έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν μπορεί να μας κάνουν τίποτε. Θα γίνουμε τρομεροί, έτσι, μικροί εμείς και ελάχιστοι, θα είμαστε τρομεροί έναντι των εχθρευόντων ημάς και των μισούντων ημάς, γιατί έχουμε το Θεό μαζί μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε ένα σύρμα σκουριασμένο από κάτω, που το πατάμε και δεν το υπολογίζουμε τίποτε, μα τίποτε ενάχρητο. Πάρτε το σύρμα και ένωσε το με την πρίτα και άντε να το αγγίξεις. Έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε οι σκουριασμένοι με τα πάθη μας και τα λοιπά. Αλλά αν καθαρίσουμε την καρδιά και πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για την οποία λέγαμε προηγουμένως και εορτάσαμε σήμερα, το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε τρομεροί. Δηλαδή είμαστε θεοφόροι άνθρωποι. Άντε να τα βάλεις με τον Άγιο. Και είπε κάποιος, εγώ με Άγιο δεν τα βάλω. Άντε να τα βάλεις με τον Άγιο. Λοιπόν, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω? Αυτό να το λέτε, να μάθετε μερικά ρητά που να τα λέτε για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερα τα ψαλμικά είναι ό,τι πρέπει για κάθε περίπτωση. Όταν έχετε αντιμετωπίσει μία κίνδυνο, τα πράγματα πηγαίνουν απογοητευτικά, αντιμετωπίζει εχθρούς και τα λοιπά, να λέτε «Κύριος υπερασπιστής μου, τη ζωή μου, από τι να δηλιάσω?»
Τηρείται το Θεό φωτισμό, δηλαδή φως, φως. Το εβραϊκό λέει καθαρά «Κύριος φως μου και σωτήρ μου». Τώρα τι σχέση έχει το φως, να δείτε με ποια έννοια. Η έννοια του φωτός, ότι ο Θεός είναι φως, το συναντάμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, συμφωνεί. Γιατί πώς να εικονίσουμε το Θεό? Το ανώτερο που μπορεί να εκφράσουμε το Θεό είναι το φως, φως. Άλλη παράσταση δεν έχουμε το ανώτερο στο γύρω κόσμο, στην κτήση. Ο Θεός είναι φως και όπως το φως ακούτε διαλύει τα σκοτάδια. Όταν ανατέλει ο ήλιος είναι σαν να πολεμεί το σκότος και διαλύονται τα σκοτάδια, φεύγουν έτσι. Με αυτή την έννοια λέγει το φως εδώ, γιατί λέει παρακάτω περί εχθρών. Κύριος φως μου, φωτισμός μου, διαλύονται οι εχθροί, διαλύεται η απογοήτευση από μέσα μου. Μέσα μου έχω σύννεφα μελαγχολίας, φόβητα, δειλίας, αισθήματα, αλλά όταν λάμπει ο Θεός μέσα μου, όλα αυτά διαλύονται και θαρεύω. Με αυτή την έννοια νομίζω λέγεται φως και όχι με τη γενική έννοια του φωτισμού. Σχετικά συνδέοντας την έκφραση αυτή με τα παρακάτω. Ακόμη λέγει παρακάτω ο ποιητής μας ο Δαβίδ ότι και πόλεμος να μου συμβεί θα τους αντιμετωπίσω. Ακούτε τι λέγει, και αντιμετωπίζει πράγματι εχθρούς, ή πρέπει να υποθέσουμε ότι μόλις προλίγου αντιμετώπισε τους εχθρούς. Δηλαδή ο τρόπος που τα εγγράφει, που τα εκθέτει, που τα εκφράζει, ο τρόπος αυτός υποδηλώνει ότι άμεσα πριν από λίγο αντιμετώπισε κάποιο κίνδυνο και γι' αυτό αμέσως συνέδεσε τον ψαλμό, αλλά ο κίνδυνος δεν εξέλιπε παντελώς και εμφολεύουν οι εχθροί, κάνα μήνυμα θα άκουσε, εντεύθεν έχουμε και το δεύτερο ήμιση του ψαλμού που είναι ηκετευτικό. Το καταλάβατε, είναι πολύ απλό το πράγμα. Και κάθονται τώρα θεολόγοι, πουφ το τσιγαράκο, οι ερμηνευτές κτλ. Κάθονται οι ερμηνεύτες και λένε θεωρίες, ό,τι θέλουν λένε, χαζά πράγματα δηλαδή, και πάνε τον ψαλμό να το διχοτομήσουν και δεν κάνουν. Άντε τώρα να εμπιστευτείτε τους ερμηνευτάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγω ότι πρέπει να αντιμετώπισε προλίγου κίνδυνο, γιατί λέει «Εν το εγγύζειν», διαβάζω το δεύτερο στίχο, «Εν το εγγύζειν επ' εμή κακούντας του φαγήν του τα σάρκας μου, οι θλιβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσαν». Ομιλεί περί ανθρώπων οι οποίοι είχαν έρθει, επετέθηκαν εναντίον του, με ορμή μεγάλη, με θηριώδη αισθήματα. Αφού λένε να με φάνε, του φαγήν τα σάρκα μου, προσέχετε. Η έκφραση αυτή συναντάται και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Μιχαία, νομίζω που λέει κατέφαγαν τα σάρκα του λαού μου, κάπου λέει ο προφήτης. Ομιλεί περί τιού των ανθρώπων λοιπόν. Φανταστείτε τώρα τι εχθρό αντιμετώπισε. Και όμως παρακαλώ, όμως αυτοί κατέπεσαν. Ποιο ερμηνεύω κατέπεσαν, το τέλος του στίχου. Εισθένησαν και έπεσαν. Τώρα δεν λέει πώς, θαύμα έγινε. Και είναι πολλοί αυτοί και είναι ένας ο Δαβίδ. Και όλοι αυτοί με ορμή και δύναμη ισχυρά όρμιζαν, με όπλα εννοείται, πρόκειται περί στρατού. Γιατί λέει παρακάτω παρεμβολή. Παρεμβολή σημαίνει στρατό, στρατόπεδο, ναι. Δηλαδή αντιμετώπισε, είναι η περίπτωση της καταδιώξεως του Σαούλ, καταδιώξεως του Δαβίδ υπό του Σαούλ με στρατό και τα λοιπά. Μάλλον εκεί πρέπει να αναφέρονται. Και ξέρετε, είναι πράγματι του Δαβίδ ο ψαλμός, γιατί τέτοιες εκφράσεις μόνο από τον Δαβίδ μπορούσαν να εγγραφούν, περί παρεμβολής, περί πολέμου, θεολογικές εκφράσεις, πολυθρησκευτικές εκφράσεις κλπ. Ύψωσε κεφαλή που λέει μόνο ο Δαβίδ. Εάν συγκρίνουμε με εκφράσεις ψαλμών που γνωρίζουμε βεβαιότατα ότι είναι του Δαβίδ, λοιπόν βεβαιούμεθα και για τον παρόντο ψαλμών ότι είναι ποίημα και άσμα του ιδίου, του προφητάνακτος. Λοιπόν,
Λοιπόν, το περιστατικό αυτό του δίνει την βεβαιότητα για να πει ότι και πάλι αν μου συμβεί πόλεμο να γίνει εναντίον μου, κάτι το πάει παραπάνω αυτός, όχι μια επίθεση, πόλεμο να γίνει εναντίον μου, εγώ δεν θα φοβηθώ. Και λέγει λοιπόν ο τρίτος στίχος, κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο, εάν παρατάξετε επ' με παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν απέναστε επ' εμή πόλεμο, να το λέει πόλεμο, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Έτσι. Καταλάβατε, έτσι λοιπόν. Μέχρι εδώ τι είπαμε, βλέπουμε και ακούμε τον Δαβίδ να εκφράζεται με δυνατή πίστη. Το θλιβερό περιστατικό που του έγινε, η επίθεση του εχθρού, του δυνάμωσε την πίστη. Γιατί είδε το θαύμα του Θεού, που οι εχθροί του κατέπεσαν, εισθένησαν και κατέπεσαν, και ενώ ήταν βέβαια ο θάνατός, βέβαιος ο θάνατός του, γιατί παρακαλώ, ο Σαούλ, έχουμε μαρτυρία από την Αγία εδώ στα ιστορικά βιβλία, νομίζω το πρώτο βασιλιόν, δεύτερο βασιλιόν, έχουμε μαρτυρία ότι είχε διατάξει να τον θανατώσουν. Και ενώ ήταν επίφοβο, τι επίφοβο, σχεδόν βέβαιο ότι θα θανατωθεί, ορίσε τώρα διεσώθη από βέβαιο θάνατο, και αυτό του στερέωσε την πίστη για να συνθέσει αυτά τα λόγια και να μας παραδώσει σε εμάς ένα ωραίο κείμενο να ακουμπούμε και να ελπίζουμε στο Θεό, λέγοντας Κύριος υπερασπιστής. Τι είπα να πει υπερασπιστής, φρουριό μου, περασπιστής της ζωής μου, από την οδηλιά σου. Αλλά παρακαλώ, στον τρίτο στίχο που σας διάβασα, λέγει, εάν επαναστεί, το τέλος του στίχου, εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, και αν κοινοί οργανώσουν στρατεύματα και έρθουν να επιτεθούν εναντίον μου με πόλεμο, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Το εν ταύτη εγώ ελπίζω πώς το ερμηνεύεται, πώς το συνδέεται με το προηγούμενο? Ότι θα ελπίζει τον Θεό. Εσύ τι γνώμη έχει? Το ταύτη δεν δίνει καλή σημασία. Μήπως εννοεί κάτι άλλο? Μήπως... Ναι, ναι. Μάλλον θα έρθω στην ερμηνεία που έδωκε αυτό, θα σας πω όμως. Ναι, μου το εντάφτη δεν... Εντάφτη εγώ ελπίζω. Πρώτη ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς, είμαι έτοιμος εγώ. Το ελπίζω θα του δώσει μια άλλη έννοια. Δεν φοβούμαι. Εάν μου συμβεί πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Δηλαδή δεν ταράσουμε, δεν απελπίζομαι, δεν τα χάνω. Εν ταύτη εγώ είμαι έτοιμος γι' αυτό, με αυτή τη γενική έννοια. Αλλά διάβασα, το δύσκολο είναι ότι δεν έχουμε και του Βέλα. Έχει συνθέσει ένα ωραίο ψαλτήριο, ένα ωραίο βιβλίο Βέλα, αλλά το επιγράφει εκλεκτή ψαλμή, έκανε ανθολογία των ψαλμών και δεν έχει ερμηνεία του ψαλμού αυτού. Είναι νομίζω χαζό το αντίστοιχο εβραϊκό, και το οποίο έχει θέση ουδετέρου. Και αν μου συμβεί πόλεμος, σε αυτόν εγώ ελπίζω. Το εντάθει θα πάει σε αυτόν. Ναι, κάτι άλλο θέλει να πει, φαίνεται. Ναι, ναι. Δηλαδή το εντάθει εγώ ελπίζω θα το ερμηνεύσουμε όχι με θηλυκή έννοια, με την έκφραση την θηλυκή. Σε αυτόν εγώ ελπίζω. Αυτό. Γι' αυτό λέμε πρέπει να έχουμε υπόψη πάντα το αντίστοιχο εβραϊκό κείμενο. Μάλιστα. Ωραία, καταληπτά αυτά μέχρι τώρα, έτσι. Ακούστε αγαπητοί μου κύριοι, ο Δαβίδ στη συνέχεια, ο ποιητής του ψαλμού μας, του ωραίου ψαλμού μας, λέγει, ομιλεί για ναό. Μία νήτης άμεν παρακυρίου, ταύτην εξητήσω. Μια επιθυμία ζητάω από το Θεό, αυτή θα την παρακαλέσω. Τι θέλεις, Δαβίδ, του κατοικίν με νίκο Κυρίου, πάσα στο σημέρα της ζωής μου, του θεωρούν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι των ναών των Άγιων αυτού. Να είμαι σε μία εκκλησούλα μέσα. Αυτό θέλει να πει. Να ανάβω τα καντήλια, να κοιτάω τα εικονίσματα και να προσεύχομαι. Τώρα πώς από τα πρώτα που έλεγε, πώς μεταπηδάει εδώ? Καταλάβετε ποιο είναι το αυτό? Είναι βέβαια μεμονωμένος ο στίχος ο τέταρτος. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Ομιλεί για την
η τερπνότητα, τη χαρά που έχει μια ψυχή όταν είναι μέσα στο ναό και εκφράζει την επιθυμία, αχ εδώ πάντα να είμαι. Και πραγματικά να αγαπάτε, στην επαρχία μας υπάρχουν πολλά εκκλησάκια, εξοκλήσα πάρα πολλά, που τα οποία εγώ τα λέγω πρίκα των πατέρων, των παππούδων, που τα παρέδωκαν στα χέρια των νεοτέρων, και βλέπω ότι οι νεότεροι τα περιποιούνται. Αυτό τα ανακαινίζουν και τα λοιπά. Οι σύλλογοι κάνουν μεγάλη ζημιά στα χωριά. Όχι ζημιά, κάνουν μεγάλη, προσφέρουν μεγάλο έργο. Για τα αναλαμβάνει ο σύλλογος και το ανακαινίζει. Βέβαια, κάνουν, θέλουν και τον. Α, στους κάνουν. Εκεί που γίνεται έργο. Αυτό θα έρχεται κανείς εγωιστή με τα λοιπά. Αλλά μετά κοιτάει τα κονδύλια. Τι ωραία, τι ήθελα εγώ εδώ, πάμε. Πού με έφερε ο Θεός. Και την παθαίνει έβητα. Λοιπόν, την παθαίνει με την καλή έννοια το λέγω. Λοιπόν, αυτό ομιλεί εδώ, αυτό λέει. Αλλά τώρα ερμηνεύουμε εμείς τον ψαλμό πως συνδέεται με το προηγούμενο. Προηγουμένως ο Δαβίδ, το μυαλό του που συνθέτει, ο νους του που συνθέτει τον ψαλμό, είναι σε αυτά που έπαθε. Τι έπαθε από τον Σαούλ που τον κυνηγούσε. Ξέρετε την ιστορία ποια ήταν. Ο Δαβίδ πήγε στην Ομβά κυνηγημένος. Κατέφυγε στον βασιλέα, στον αρχιερέα Αβιμέλεχ, και ο βασιλεύς του πρόσφερε, παρακαλώ, στον πιναλέο Δαβίδ, το πρόσφερε άρτος για να φάει. Του δούκε τον όπλησε με τη μάχαιρα του, του Γολιάθ, και τον έκρυψε στη σκηνή. Στη σκηνή του μαρτυρίου που υπηρετούσε ο αρχιερεύς. Λοιπόν, τώρα ένας φοβισμένος που δεν αφήγει καταφύγιο και μπήκε σε ένα ασφαλές μέρος. Μπείτε σε παρακαλώ στην ψυχολογία του Δαβίδ. Ήταν, τον κυνηγούσαν. Πού να πάει, κατέφυγε εκεί και μπήκε στο πιο ασφαλέστερο σημείο. Μέσα στο αυτό που μόνο ο αρχιερεύς έπαιναν. Μπήκε εκεί και πέρασε. Α, πώς την πέρασε ωραία, και λέει. Αγαλίασε η ψυχή του. Δηλαδή μεγαλύτερη χαρά δεν θα είχε νιώσει από το σωζόμενος, από το ένα βέβαιο κίνδυνο. Και λοιπόν γέννησε αυτή την τερπνότητα, αυτή τη μέρα που πέρασε μέσα στο ναό, στη σκηνή του μαρτυρίου, δεν την ξέχασε ποτέ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μετά έφυγε από την Ομβά και πήγε προς την Μασιφέλ της Μωάβ, και εκεί άφησε τους γονείς του και τα λοιπά στα χέρια του ξένου βασιλέως. Αλλά δηλαδή πήγε σε ξένη χώρα και λοιπά, και η καρδιά του λαχταρούσε τον ναό του Κυρίου, και που ήταν εκείνη τη γλυκιά τη νύχτα που πέρασε στο ναό, κινδυνεύουν να φωνευτεί από τους εχθρούς, και όμως μπήκε στην ασφάλεια, στην αγκαλιά του Θεού. Λοιπόν, δεν τον πείραζε κανείς, δεν ήξεραν και πού είναι. Λοιπόν, και αυτή τη χαρά είναι για πάντα στην καρδιά του Δαβίδ. Έγινε ανεξίτηλη, τον συνοδεύει για πάντα, για να γράψει αυτό το στίχο. Αυτή τη χαρά θέλω να ξανανιώθω. Να βρεθώ του κατοικίνουμε, όχι μια βραδιά μόνο και οι δύο μέρες, το κατοικίνουμε Νίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρούμε την τερπνότητα του Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού, και το λέει αυτό, ξέρετε, επειδή βρίσκεται σε ξένη χώρα, λαχταρά την πάτριο γη με τον ναό της.
Έτσι λοιπόν συνδέουμε το στίχο αυτό με τα προηγούμενα και με την όλη ιστορία του Δρέιτ. Γι' αυτό και σας είπα ότι συμφέρει να πούμε ότι πρόκειται για τη δευτέρα χρήση, όχι χρήση, αναγνώριση του Νταβίδ. Επειδή ο ψαλμός λέγει πρώτης χρήσεως. Α, να, παρακαλώ, ο επόμενος στίχος το λέει. Ότι έκρυψε με σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών με. Να, απόλυτα εφαρμόζεται στον Δαβίδ. Με έκρυψε ποιος? Ο Αβιμέλεχ, ο αρχιερεύς. Με έκρυψε εν σκηνή αυτού. Σκηνή αυτού ήταν σκηνή του μαρτυρίου. Λέει αυτού γιατί αυτός υπηρετούσε τη σκηνή. Εν ημέρα κακών μου. Τότε που ήταν τι κακών, λέει, εν ημέρα θανάτου μου. Εν ημέρα κινδύνου μου μεγάλο. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού. Τον πήγε μέσα σε τόπο που δεν, για να μην τον βρούνε. Εν πέτρα υψωσέ με. Μετά, κατά τη διηγήση της βίβλου, πήγε στην Οδολάμ, ένα ορεινό τοπίο που είναι πέτρινο εκεί, γι' αυτό και λέει εν πέτρα υψωσέ με. Υποθέτω, όπως και είδα από την ερμηνεία. Λοιπόν, παρακαλώ. Και νυν, τώρα, φαίνεται, για να λέει το νυν, το μυαλό ότι είναι στον κίνδυνο που δεν έσβησε, τη γλίτωσε μόνο. Και αυτό του έδωκε βεβαιότητα, του στερέωσε την πίστη και έγραψε τα παραπάνω που είπαμε, τα διθυραμβικά, αλλά αυτό του έδωκε βεβαιότητα, λέγω, ότι θα τον σώζει ο Θεός πάντα, και λέγει, και νυν, ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθεσα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού άσον και ψαλό του Κυρίου. Αυτό το λιγάκι δύσκολο μου φαίνεται, και συμβουλεύουμε το εβραϊκό κείμενο που λέει εκεί που λέει εχθρούς μου. Το εβραϊκό λέει τους κύκλο μου εχθρούς. Το εκύκλωσα στο εβραϊκό δεν αποδίδεται στον Δαβίδ, αλλά είναι των εχθρών. Οι εχθροί ήταν κύκλο, και οπότε πηγαίνει βατά το επόμενο. Να το ξαναπούμε, τον έκτο στίχο. Και νυν ιδού, ύψωσε ο Θεός, εννοείται, κεφαλή μου επί τους ηχθρούς μου τους κυκλούντας με. Ναι. Και εγώ για ευχαριστήριο προς το Θεόν που με έσωσε, έθισα, δηλαδή προσέφερα θυσία στη σκηνή του και θυσίαν αλλαλαγμού. Βέβαια, θυσία σωτηρίου, την ξέραμε, θυσία σωτηρίου προσέφερε, διότι εσώθη από κίνδυνο, αλλά έχουμε μία εντολή κάπου στο βιβλίο των αριθμών που λέει όταν προσφέρεται θυσία σωτηρίου να σαλπίζουν, έτσι, αν είναι για θέματα πολέμου και λοιπά, σαλπίζουν για να δημιουργείται έτσι μία διακήρυξη, έτσι, της ευχαριστίας στο Θεό για το σωσμό που έκανε γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ εδώ αλλαλαγμού. Αν όμως ήταν σε τέτοια επικίνδυνη κατάσταση, πώς μπορούσε να κάνει τέτοια θυσία? Αν ήταν σε τέτοια επικίνδυνη κατάσταση, πώς μπορούσε να κάνει τέτοια θυσία? Ναι. Μήπως εννοεί κάτι άλλο εδώ? Όχι. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ ο Θεοδόρητος, είναι πολύ δυνατός ερμηνευτής, και θα ήθελα, πέρασαν τα χρόνια μου, θα μπορούσε να μεταφράσω το Θεοδόρητο, και είναι ό,τι πρέπει στην Παλαιά Θήκη. Λοιπόν, ακούτε τι λέει ο Θεοδόρητος. Ενήλακτε εν της προρρυθήσεων ο χρόνος. Λέει ο Θεοδόρητος, άκου ερμηνευτέ. Δηλαδή, το χρόνο πρέπει να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε μέλλοντα. Λέγεται μεν παρελθόν εδώ, αλλά λέει, δηλαδή θα κάνω θυσία σωτηρίου ως ευχαριστήριο προς το Θεό. Και θα ερμηνεύσουμε λοιπόν, με ύψωσε και λοιπά, με έσωσε, και εγώ θα θύσω εν σκηνή μαρτυρία, θα ψάλω. Α, το λέει άσομαι, είναι μέλλον και ψαλμό. Λοιπόν, παρακαλώ, πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού που είναι οικετευτικόν. Λέει για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει. Λέει, ελέησόν με και σάκουσόν με Κύριε, παρακαλεί το Θεό να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από τον κίνδυνο που είναι,
Κοιτάξτε τον ένα το στίχο, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε απεμού και μη εκκλίνεις εν οργή από το δούλο σου. Λέει, βοηθόδου μου γενού, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις και προηγουμένως αμέσως, γενού και τώρα βοηθόδου, μη αποσκορακίσεις με δυνατό ρήμα. Έχει την έννοια, μη με απορρίψεις, μη με ξεπετάξεις, μη εγκαταλείψεις με αυτό που λέει παρακάτω ο Θεός Σωτήρ μου. Είναι μόνος του. Οι γονείς του δεν έχει γονείς. Έχει γονείς, αλλά τους άφησε στα χέρια του βασιλέως των αλλοφύλων. Και ενώ ο ίδιος τους άφησε, τον νιώθει αυτό η κατάληψη. Εγκατάληψη, όχι τον εγκατέλειψαν οι γονείς του, αλλά δεν έχω γονεί, δεν έχω τίποτα τώρα. Και λέει εδώ, στο 10ο στίχο, ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατελειπών με, ο δε Κύριος προσυλάβετό με. Μπορεί να είναι αυτό και ένα ρητό που να ελέγεται και να μην αναφέρεται στην περίπτωση του Δαβίδ περί των γονέων του που ήταν, που ήταν μακράν αυτού, μακράν του κινδύνου του. Παρακαλεί λοιπόν ο Δαβίδ το Θεό στη συνέχεια να του δείξει το δρόμο, τον 11ο στίχο ερμηνεύω, να του δείξει το δρόμο, τον ευθύ δρόμο. Εν τρίβω ευθεία λέει, ένα κατ' τον εχθρό μου, γιατί στον ίσο δρόμο ξέρει κανείς που βαδίζει, όταν είναι σκολιά και λοιπά, είναι επικίνδυνος ο δρόμος και δεν ξέρεις που σε βγάνει. Λοιπόν, δείξε μου το σωστό δρόμο, αυτό που πρέπει να κάνω. Με λίγα λόγια λέει, τι πρέπει να κάνω Θεέ μου, φώτισέ με τι να κάνω, και το λέει, δείξε μου τον ευθύ δρόμο. Ναι. Και πιο αναλυτικά και πιο καθαρά το λέει, μη παραδώσ' με εις ψυχάς λιβόντων με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικοι, εψεύσατο η αδικία αυτή. Αντιμετωπίζει δύο εχθρούς. Η μεν ορατή εχθροί που με μαχαίρας και αυτό και όπλα είχαν το εναντίον του, οι διάλλοι εχθροί οι ύπολοι που κατήγγυλαν, παρακαλώ, αναφέρεται σε αυτή την ύπολη πράξη κάποιου δεν έχω εδώ τον αυτόν, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιου που κατήγγελε στο Σαούλ ότι ο Αβιμέλεκ του πρόσφερε τροφή και τα λοιπά και τον έσωσε. Αυτός είναι ύπουλος εχθρός, ακόμη φοβερότερη ύπολη. Η ομιλή λοιπόν για αυτό λέει, εψεύσατο η αδικία αυτή. Πρόκειται περί των δευτέρων εχθρών. Λοιπόν, τέλος λέγει, δυναμούμενος λέγει τους στίχους τους δύο τελευταίους που είναι επιστέγασμα και του πρώτου μέρους και του δεύτερου μέρους, ταιριάζουν. Τον βλέπουμε πάλι δυναμωμένο τον Δαβίδ στην πίστη όπως και πρώτα. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων το ερμήνευσαν την παρούσα ζωή. Όχι, ο Δαβίδ ομιλεί εδώ περί του μετά του Σεόλ. Σεόλ είναι τόπος που πορεύονταν οι νεκροί, αλλά φωτιζόμενος από το Θεό, αν και δεν είχε αποκαλυφθεί το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, στη χώρα του Θεού, στη μεταθανάτια ζωή. Αυτή είναι η χώρα ζώντων. Και όχι, το συμπέρασμα όλο, καλή μου Κύριε, και τελειώνω, είναι ο τελευταίος στίχος του ψαλμού μας, υπόμενο των Κύριων. Ανδρίζου και κρατεύουστο η καρδία σου και υπόμενο των Κύριων. Αν μας συμβεί κίνδυνος, και μας συμβαίνουν πολλοί, και δολοπλοκίες φανερών και υπούλων εχθρών, τότε υπόμενο των Κύριων. Πώς το λέει αλλού, αποκρύβηθη μικρόν ως ενώσων, έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου. Λοιπόν, υπόμενο των Κύριων, και εμείς ανδρίζου, να μην κλονίζεται η πίστη μας, και κρατεύουστο η καρδία σου. Αυτό σας εύχομαι, να έχετε δυνατή καρδία. Καρδία είναι το κέντρο του ανθρώπου, δυνατή καρδία, και είναι δυνατή η καρδία όταν είναι όχι από τις φιλοσοφίες, από την πίστη στο Θεό, που η οποία πίστη έρχεται, δυναμώνεται με την προσευχή στην Παναγία μας, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η κυρία Θεοτόκου να σας ευλογεί. Σας περιμένω με χαρά την άλλη εβδομάδα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Ε.
Έχετε προβλήματα στα πόδια σας? Κάλλη, σκληρίνσεις, νύχια που μπαίνουν στο δέρμα, διαβητικά έλκη δημιουργούν δυσκολία στο βάδισμά σας. Το Κέντρο Ποδιού εξειδικεύεται εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια στην αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων παθήσεων των κάτω άκρων. Κέντρο Ποδιού, Σόλωνος 100, 210, 3610, 100. Τώρα και στα βόρεια προάστια, Αργυροπούλου 9.